του ουρανού, η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του σερσαρκωμένου Θεού Λόγου, του Χριστού μας. Δι' αυτό το λόγο στην γέννησή του, όπως το διαβάζουμε πάντα στα Άγια Ευαγγέλια, οι ουράνιοι άγγελοι γύρω από την φάτνη της Βηθλέμ σχημάτισαν έναν χορό μυστικό, ενήχθησαν τα ουράνια δηλαδή, πως λέγει ο Χριστός μας, βλέπω ανιωγμένους τους ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Από τότε λοιπόν είναι ανοιχτή η ουρανή, δηλαδή υπάρχει άμεση πρόσβαση της χάριτος από τον Θεό προς τους ανθρώπους και οι άγγελοι να χορεύουν γύρω από το παράδοξο αυτό βρέφος, το ανεπανάληπτο βρέφος των Χριστό μας, και να υμνούν και να ψάλουν έναν ύμνο που δια πρώτη φορά ακούστηκε εις τον κόσμο αυτόν. Είναι πρώτη φορά αδόμενος και από τους αγγέλους. Αυτό τον ύμνο δεν τον έχουν ψάλει οι άγγελοι άλλη φορά ποτέ στον ουρανό, διότι δεν είχε γίνει ακόμη η σάρκωσης. Τώρα που γίνεται, τώρα τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, συνθέτουν αμέσως τον ύμνο και τον ψάλουν. Δεν τον είχαν προετοιμάσει νωρίτερα, τώρα τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λοιπόν είναι το δόξα εν υψίστης Θεό και η πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δηλαδή πανηγυρίζουν και συγχαίρονται μαζί μας οι άγγελοι που επιτέλους αυτό το πολυπόθητο δώρο που ήταν στον κόσμο αυτό άγνωστο, δηλαδή η ουράνιος ειρήνη, η ουράνιος χαρά, η ουράνιος αγαλίασης, αυτό που βασιλεύει ακίμοντα και παντοτινά στον ουρανό, έφτασε και στην γη. Δεν υπήρχε, υπήρχε σε πολύ ελάχιστη μορφή. Ειρήνη, ουράνια είχαν μόνο οι μεγάλοι Άγιοι, οι προπάτορες, οι προφήτες, οι Άγιοι, οι πατριάρχες, συγκεκριμένα επίσημα όνοματα ανδρών και γυναικών. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έζουν σε μια κατάσταση ικτρά, κολάσεως, για τα δικά τους αμαρτήματα, ίσως και τα μετανόητα. Οι ελάχιστοι λοιπόν είχαν αυτό το προσόν με δικό τους επίτευγμα, με το δικό τους το σπαθί, είχαν κερδίσει αυτήν την μάχη. Τώρα όμως γίνεται κάτι άλλο, εφόσον ανοίγουν οι ουρανοί με την σάρκωση του Χριστού μας, και η ειρήνη του Χριστού αρχίζει και βασιλεύει πλέον σε όλους. Σε ποιους όλους δηλαδή? Στην Ινδονησία, στη Ταϊλάνδη, σε ποιους όλους? Δεν μιλάω τώρα που έγινε και αυτό το τσουνάμι και τα γνωστά, αλλά πάντοτε, σε ποιους όλους? Δηλαδή σε ποιους απευθύνονται οι ουράνιοι άγγελοι όταν λέγουν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία? Χαίρονται τόσο πολύ που υμνούν συνέχεια. Δοξάζουν τον Θεό, τον ευχαριστούν, τον ευγνωμονούν που η ουράνιος ειρήνη ήλθε στη γη. Πέρασαν όμως από τότε 2.000 χρόνια και μάλλον οι απειλές των πολέμων αυξάνουν παγκοσμίως και ο άνθρωπος κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γίνει πυροτέχνημα. Επαπειλήτως, αυτή η ειρήνη του ουρανού είναι άλλης υφής. Δεν είναι η κοσμική ειρήνη του πλανήτη Γη, όπως μερικοί ίσως θα την εννοήσουν ή θα την επιθυμούσαν κιόλα. Αυτή η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και δίδεται σαν δώρο προσωπικό στον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν μοιράζεται και να πάει ο κανένας να αγοράσει, όχι. Δεν έβρεξε κάπου και να πάει κανένας να μαζέψει νερό, που είναι άπλητο. Είναι προσωπικό επίτευγμα του καθενός μας. Σαν να μας δωρήσανε από ένα στρέμμα χωράφι όλους και ο καθένας θα πάει στο δικό του το χωράφι να το καλλιεργήσει. Και διαπιστώνουμε ότι όλα τα χωράφια είναι γεμάτο βάτια, βάτους και αγκάθια. Όλοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Όλοι μας. Ο καθένας θα πάρει λοιπόν το δρεπάνι ή τα μηχανήματα και θα αρχίσει να δουλεύει. Αλλιώς θα μείνουν έτσι. Είναι αδύνατο να δεν καταβάλεις προσωπικό κόπο
να καλλιεργηθεί το χωράφι και να αυξηθεί σε κάτι χρήσιμο. Βλέπετε, τα βάτα φυτρώνουν μόνα τους. Είναι κάτι το φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ τα ύμερα πρέπει να τα καταβάλεις κόπο, να τα φτιάξεις, να τα μεγαλώσεις, να τα αραντήσεις, να τα κλαδέψεις, και πάλι κίνδυνος τόσων ασθενειών. Τα άλλα από μόνα τους. Είναι κάτι το απίστευτο, είναι σαν τιμωρία. Αυτό μας επιθυμίζει ότι είμαστε σε τόπο εξορίας ακόμη. Μόνο ότι ο κόσμος είναι τόσο πολύ καλός, αλλά ακόμη υπάρχουν ακόμη και τα σημάδια ότι είμαστε πολύ φευγάτοι και προσωρινοί από εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έχουμε πια θέση καμία στη γη. Θα φύγουμε από λίγα χρόνια και θα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση και θα είναι εδώ στη θέση μας άλλοι και μετά άλλοι και μετά άλλοι. Όπως πριν από εμάς περάσει γενναίες γενναιών, παρελάσανε στρατεύματα. Είναι απερίγραπτο αυτό που συμβαίνει, αυτός ο κύκλος, η ανακύκλιση αυτών των ανθρώπων. Και σε κάθε γενιά, σε κάθε σειρά, σε κάθε φρουνιά, όπως λέμε στην πιο απλή γλώσσα, οι άνθρωποι, οι Ορθόδοξοι, αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να έχουν προϋποθέσεις αιωνιότητος. Αιωνιότητος. Δηλαδή, να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε εκ του ασφαλούς και σίγουρα να πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών, να μην φύγουν με αμφιβολίες. Θα σωθούμε, δεν θα σωθούμε. Και αν δεν σωθούμε, μπορεί να σωθούμε. Και αν δεν σωθούμε, όχι με αμφιβολίες. Η αμφιβολία δεν είναι εγγύηση στην ψυχή ότι θα σωθούμε. Όχι κορώνα γράμματα για αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, θα πάμε κάπου στο εξωτερικό. Έχουμε διαβατήριο ή δεν έχουμε διαβατήριο? Τι θα πει έχουμε ή δεν έχουμε? Ή έχουμε ή δεν έχουμε? Δεν μπορεί. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι. Ή έχουμε ή δεν έχουμε. Έχουμε, λέει, αλλά είναι πλαστό. Πλαστό, και αν σε πιάσουν, τι θα γίνει? Έχεις πλαστά νομίσματα, και αν πιαστείς, τι θα γίνει? Λοιπόν, και αυτό που κατέχουμε πρέπει να είναι αυθεντικό και αληθινό, ώστε να μην κινδυνεύει κανείς, γιατί αυτοί που εξετάζουν είναι αυθεντικοί. Δεν κοροδεύονται. Έτσι λοιπόν η ειρήνη του ουρανού, την οποία οι άγγελοι διαλαλούν περίτρανα εδώ στη γη και για την οποία πανηγυρίζουν τόσο δυνατά και χαρμόσυνα, είναι, επαναλαμβάνω, άλλης ευής. Δεν ομιλούν ότι σε αυτόν τον πλανήτη πλέον θα σταματήσουν οι πόλεμοι και θα ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Δεν μιλούν καθόλου γι' αυτό. Καθόλου. Αυτή η ειρήνη που δεν υπήρξε, η τρασπόντα ήταν κατά διαστήματα, θα εξακολουθήσει να πολιτεύεται όπως μέχρι σήμερα και στη συνέχεια. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Για άλλη ειρήνη ομιλούν. Έτσι λοιπόν εξηγούνται τα λόγια για να υπάρχει μια αρμονία και ταυτογνωμία στις θέσεις, για να μην λέγουν μερικοί ότι άλλα πράγματα είπαν οι άγγελοι και πέρασαν τόσο χρόνο και τίποτα δεν βγαίνει. Πότε θα έρθει η ειρήνη του κόσμου? Η ειρήνη του Θεού ήρθε εδώ και 2.000 χρόνια και βασιλεύει στις καρδιές των πιστών. Σε ποιες καρδιές? Στον όσων πιστών. Όχι σε όλους. Γιατί όχι σε όλους? Μα είναι προσωπικό επίδευμα. Πρέπει να βασιλεύσει μία σταθερή κατάσταση μόνιμα μέσα μας. Αυτό το δώρο δόθηκε από τον Χριστό μας και μοιράζεται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και κυρίως μέσω της Θείας Λειτουργίας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που μαζευόμαστε, είτε λίγοι, είτε πολλοί, είτε πάρα πολλοί, είμαστε ένα σύνολο, χ, ψι, ωμέγα. Σε κάθε ναό, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια, αλλά κυρίως η Θεία Λειτουργία. Όλο αυτό το σύνολο είναι ένα σώμα. Το μυστικό σώμα του Χριστού μας. Να λοιπόν οι σχέσεις πάλι που είπαμε προηγουμένως. Ο Χριστός κεφαλή και εμείς μέλη του σώματός του. Και οι κληρικοί και οι μοναχοί και οι λαϊκοί. Όλοι δεν έχουμε άλλο κεφάλι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να λέγεται κεφάλι. Ο διάβολος θα ήθελε να έχει ένα κεφάλι. Θα το κάνουμε μια ύδρα. Ένας είναι κεφαλή, ο Χριστός. Κανένας άλλος. Κάθε άλλο κεφάλι είναι μια απάτη ικτρά του διαβόλου. Και έτσι λοιπόν σε κάθε Θεία Λειτουργία που μαζεύονται οι πιστοί για να λειτουργηθούν και για να κοινωνήσουν και για να προσευχηθούν, αυτό το μυστικό σώμα της Εκκλησίας, το ζωντανό, σε όση ώρα γίνεται η Θεία Λειτουργία, το Θείο Ρεύμα, το Αγίο Πνεύματος κυκλοφορεί στην ψυχή και στο σώμα του καθενός και σε όλους μας. Και αυτό το σώμα συνεχώς κινείται, είναι εν εξελίξη. Πώς λέμε, πώς το σύμπαν μεγαλώνει, μεγαλώνει, εξελίσσεται. Δεν είναι ακίνητο. Είναι σε κίνηση και μάλιστα σε τρομακτική διάσταση και σε κίνηση.
Και αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, έτσι αυτό το σώμα είναι ζωντανό και κινείται. Δηλαδή, αλλιώς θα εισέλθουμε στο ναό, αλλιώς θα εξέλθουμε από το ναό. Είναι αδύνατο να εξέλθουμε όπως εισήλθαμε. Εκτός εάν ο νους μας δεν είναι στις ακολουθίες και στα μυστήρια, οπότε μπορεί κανείς να εξέλθει και χειρότερος από ό,τι εισήλθε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ο νους που δεν εμβολιάστηκε. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα πιάσει τον πόλη και θα αρχίσουν οι χημοί να το τρέφουνε, θα μεγαλώσει, θα βγάλει φύλλα άντι, θα βγάλει και καρπό. Έπιασε, μεγάλωσε. Διαφορετικά θα φανεί η ξηρασία, θα το δείξει αμέσως ότι δεν έπιασε. Δηλαδή η καρποφορία θα το δείξει, ο χρόνος θα το δείξει εάν αυτό το πράγμα τελεσφόρησε ή όχι. Θα φανεί λοιπόν εάν ευλογήθηκε ο άνθρωπος από τον Χριστό ή όχι. Φαίνεται από την αλλαγή του τρόπου σκέψεως. Αρχίζει κάτι μέσα στο νου του και στο σώμα του ακόμη, αρχίζει λίγο-λίγο μεταβάλλεται προς το καλύτερο βέβαια. Και επειδή μιλάμε για τον εαυτό μας ο καθένας, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε εάν καλυτερεύουμε ή χειροτερεύουμε από συγκεκριμένα πράγματα που είναι απόλυτα προσωπικά εκάστου εξημών. Ένα από αυτά είναι η ειρήνη μας και μάλιστα τη συνειδήσιος η ειρήνη. Αυτό το πράγμα, αυτή η φωνή που ακούγεται πάντοτε μέσα μας, που την έχουμε όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συνείδηση, αυτή η φωνούλα είναι, όπως γνωρίζουμε και τα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες στα κείμενά τους, η φωνή του Θεού μέσα μας. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο, είναι ένας άλλος νόμος. Είναι η φωνή του ουρανού μέσα μας και η φωνή του Θεού, όπως είπα προηγουμένως. Εάν την ακούμε, είμαστε μακάρι. Εάν δεν ακούμε καθόλου, τότε είμαστε δυστυχείς. Πρέπει λοιπόν κανείς όταν έχει ότα για να ακούει αυτή τη φωνή, ας ακούει. Ο έχουν ότα ακούει, να ακούει το. Αυτή τη φωνή την ακούνε και οι κουφοί εξωτερικά, δεν είναι? Γιατί ένας κουφός μπορεί να μην ακούει το Ευαγγέλιο, να μην ακούει τα λόγια, τέλος πάντων να μην καταλαβαίνει. Πώς θα γίνει, εφόσον, εάν είναι και τυφλός, είναι και κουφός, δεν βλέπει και τις κινήσεις των χιλέων, πώς θα καταλάβει τι μιλάμε? Έτσι δεν είναι? Θα ακούει όμως τη φωνή της συνειδησιός του. Και μάλιστα η συνειδησιός του μιλάει κατακάθαρα, εμφανέστατα και βροντερά του μιλάει. Δεν είναι σιγανή η φωνή, είναι πανίσχυρη και δυνατή η φωνή, αλλά τόσο καθαρή, τόσο σαφέστατη. Αυτά που του λέγει είναι πέρα για πέρα πανελθέστατα. Και έτσι λοιπόν, όταν συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με τη συνείδησή του, τότε αρχίζει και βασιλεύει η ειρήνη του Χριστού που έγινε δώρο στον ανθρώπινο κόσμο από τη γέννηση του Χριστού μας και εντεύθεν, βασιλεύει μονίμως και παντοτινός, είναι αδιάδοχος η βασιλεία. Δεν θα υπάρξει άλλη κατάσταση. Μέχρι τότε, από τη στιγμή της βαπτίσεως και μέχρι τότε, να την αποκτήσουμε αυτή τη χάρη, η χάρη του ουρανού θα πηγαίνει έρχεται μέσα μας. Περισσότερο, λιγότερο. Καμιά φορά και καθόλου, και καμιά φορά πάρα πολύ, και πεθάμε και ζαριζόμαστε και χορεύουμε από τη χαρά μας, και μερικές φορές παλαβώνουμε από τη στεναχώρια μας και από τη θλίψη μας. Είναι οι ακραίες καταστάσεις της χάρητος, της πολλής χάρητος που πνίγεται κανείς από τη χάρη, και μερικές φορές που είναι πραγματικά μια έρημο σαχάρα και ένας παγετώνας που είναι δρυμύτατος, στέρηση της χάρητος. Αυτές οι ακραίες αλλοιώσεις μέσα μας, οι ταλαντώσεις που τις αφήνει η Θεία Παιδαγωγική για λόγους που πρέπει να μας βοηθήσουν να ψηθούμε καλά στα πνευματικά, γιατί αν δεν έχουμε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, ο άνθρωπος δεν ψήνεται. Πως λέμε το ψάρι, το ψήσουμε και από τις δύο πλευρές. Είναι μερικά πράγματα που θέλουν και από τις δύο πλευρές. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτήν την ειρήνη ευαγγελίστηκαν οι ουράνιοι άγγελοι, και στην ειρήνη της καρδίας λοιπόν, όχι στα χώματα και στα πετρώματα και στα βράχια και στους κήπους, όχι σε αυτή την γη, δεν θα έρθει η ειρήνη σε αυτά τα χώματα. Αλλιώς τι είδους ειρήνη θα είναι αυτή? Είναι δυνατόν το πνευματικό να πάει στο υλικό? Το πνευματικό θα πάει στο πνευματικό. Η ειρήνη του Χριστού θα εισέλθει μέσα στην ψυχή μας. Αυτή η κατάσταση της χάριτος δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη σε όλους ή σε ευρεία κλίμακα.
Δηλαδή, όταν πήγαιναν οι άνθρωποι στον Νότο Σολομώντος για να κάνουν κάποια ακολουθία, θα ήταν απίθανο να βρίσκονταν ελαχιστότατοι στα δάχτυλα της μιας χειρός, δηλαδή άνθρωποι που είχαν την ειρήνη μέσα τους. Όλοι άλλοι είχαν μια ταραχή και μια τριχημία και μια σύγχυση και λογισμούς, αφάνταχτους λογισμούς, ο ένας κατά του άλλου. Καχυποψίες, υπόνοιες, πονηροί λογισμοί, κατακρίσεις, σε απερίγραπτο βαθμό. Σε απερίγραπτο βαθμό. Δηλαδή ένα καθαρά θεοτροφείο σε χειρότερη μορφή. Λοιπόν, κανείς καταλαβαίνει αυτός ο ανθρώπινος κόσμος πώς έζησε με τέτοιες συνθήκες. Πώς να ζήσεις με τέτοιες καταστάσεις. Λίγο να κάνεις ένα σπράξουν, δεν είναι τίποτα αυτό. Φοβερό πράγμα είναι. Δηλαδή παρακολουθούσαν, μη γίνει κανένα λάθος. Πάει η κεφαλή επί πίνακη. Γι' αυτό έλεγε και ο νόμος. Κεφαλή αντικεφαλής, οδόντα αντιοδόντος. Πώς θα γίνει. Για φανταστείτε στην πράξη δηλαδή. Τι νόμος σκληρός ήταν αυτός. Και ήταν και του Θεού ο νόμος. Δεν ήταν μόνος με του διαβόλου κάποιου ανθρώπου. Του Θεού του νόμου ήταν αυτό που το εφαρμόσουν. Αλλά τελειοποιήθηκε, δόξα τω Θεώ. Και λέγει ο Χριστός μας, δεν θα ανταποδώσεις κακό αντί κακού. Αυτό θέλει να πει, εάν σε ραπείς επιτιμία σε εγώ, να στρέψουν αυτό και την άλλη. Είναι παραπαραβολή και αλληγορικό αυτό το πράγμα, που σημαίνει πως αυτό που θα σου κάνει δεν θα το ανταποδώσεις, δεν θα κάνεις το ίδιο. Είναι πως έλεγε στο πατερικό, πήγε ένας μοναχός και λέει στο γέροντα με πολύ πόνο και δάκρυα, γέροντα λέει, κάποιο μουλάρι με κλώτσισε. Εκλώτσισε δε σου και εσύ λέει. Αυτό εννοείς. Όνος ελάκτισέ με και έφυγέρον. Αντιλάκτιστον αυτό. Δώσ' του και συμβουλή. Δηλαδή να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Αυτή είναι η συμβουλή. Όχι, δεν θα ανταποδώσουμε κακό, διότι το ζωάκι τέλος πάντων δεν κατάλαβε ακριβώς. Δεν έχει τη λογική όπως την έχουμε εμείς. Δεν του κάνει επίτηδες. Δεν θα ανταποδώσουμε κακό αντί κακού. Για να διατηρηθεί η ειρήνη του Χριστού μας μέσα μας. Την καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει πλουσιοτάτη μέσα μας, σταματούν να φυτρώνουν όλοι οι λογισμοί. Δηλαδή ούτε ένας λογισμός δεν φυτρώνει. Στην πανέρημο, επειδή δεν πληρούνται προϋποθέσεις, ούτε ένα λουλουδάκι υπάρχει. Λες δεν είναι. Είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, μέσα σε τόσους ώμους άμμου, τι να φυτρώσει. Είναι αδύνατο, παντελώς. Παντελώς έρημος. Υπάρχουν και πετρώδια τα οποία κάτι βγαίνουν, κάτι θάμνει, κάτι πόες. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη έννοια της παντελώς ερημιώσεως. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτός ο αγώνας σε όλους μας, εφόσον είμαστε στην εποχή της χάρετος, να συμφιλιώσουμε τη συνείδησή μας με τον εαυτό μας και μετά η προσευχή μας ανεβαίνει με τα παρησία στον Χριστό. Και τέλος πάντων νιώθουμε πολύ χαρά και άνετα όταν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Μέχρι τότε θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες και έχουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, σε κάθε ακολουθία, όταν ερχόμαστε μέσα στο νόημα, σε κάθε ακολουθία, αυτό το σώμα είναι διαφορετικό όταν τελειώνει η ακολουθία. Λόγω χάρη, έχουμε ένα σπίτι που είναι σε εκτρή κατάσταση, από μέσα, εσωτερικά. Το καθαρίσαμε, το βάψαμε, το συμμαζέψαμε. Το ίδιο σπίτι είναι, αλλά δεν πήρε μια φρεσκάδα, μια καθαρότητα, έτσι δεν είναι. Κάτι έχει αλλάξει μέσα. Καλυτέρευσε. Έτσι κι εμείς. Δεχόμαστε μια προσθήκη της Θείας Χάριτος και επιστρέφοντας πίσω μέχρι την επόμενη φορά, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάποια βελτίωση στον τρόπο σκέψεως. Εκεί είναι το μυστικό της Χάριτος. Στον τρόπο σκέψεως μας. Εάν ο νους είναι στα μυστήρια και στην προσευχή μέσα στο ναό, η Θεία Χάρις έρχεται και περνάει μέσα στο δικό μας ρεύμα, στη δική μας τεχνότητα. Αν όμως ο νους είναι κάπου αλλού, τότε έρχεται η Χάρις αλλά και παρέρχεται. Μας προσπερνά. Δεν μένει μέσα μας. Στον υπάρχει καμία ερώτηση σε αυτό το θέμα ή κάτι άλλο παραπλήσιο. Ο Σατανάς πάλι δουλεύει όμως. Επειδή είναι ζωντανός, δεν χάθηκε.
Και ακόμη δεν έγινε τελευταία προσία να σταματήσει την εξουσία των ενεργείων. Ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Παντού. Έτσι, ο Σατανάς δουλεύει μας. Ναι, ο Σατανάς δηλαδή. Ο διάβολος δεν έρχεται εδώ. Είναι έξω από τον ναό. Σαν οντότητα. Εμείς είμαστε μέσα, αυτός είναι έξω. Αλλά από εκεί που είναι, ρίχνει το βάρος των λογισμών και κάνει την ίδια δουλειά. Δεν χρειάζεται να θέλει να καθίσει εδώ πέρα, γιατί στον ίδιο τόπο δεν χωρούν δύο πράγματα. Ναι. Αλλά όμως από εκεί που βρίσκεται, ρίχνει πυρφόρα βέλη. Και το βέλος μπαίνει μέσα μας και εμείς ασχολούμεθα με τους λογισμούς που έβαλε αυτός και φύτεψε μέσα μας. Γι' αυτό η πάλι, ας πούμε, γίνεται ακόμη και μέσα, και μέσα αυτό που θα μα δω, και η πάλι γίνεται ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Με τους κακούς λογισμούς. Βέβαια. Από πόσο πληθυσμό για πράγματα, για τον Θεού, για τον άλλο άνθρωπο, για τον ζώο, για να μην που έχει φωνή το αφήνιση. Δεν το αντιλήφθηκα καλά αυτό που θα ήθελα. Θέλει να θωρακιστεί, δηλαδή, από πόσες πλευρές πρέπει να φυλαγόμαστε και καλά. Αυτό δεν εννοείς. Θέλει να θωρακιστεί, πόσες πλευρές λέει. Η συνείδησή μας πρέπει να είναι συμφιλειωμένη ενώπιον του Κυρίου. Με τον Κύριο έχουμε να κάνουμε, με κανέναν άλλον. Αυτός κρίνει όλους. Οι άνθρωποι είτε κρίνουν είτε δεν κρίνουν, αλλή μονότητα από τον Κύριο όταν κρυθούν. Ένας κρίνει. Και αυτός που κρίνει είναι η άπειρη αγάπη, δεν είναι η άπειρη εκδίκηση. Αυτός που κρίνει είναι άπειρος σε αγάπη. Άπειρη φιλανθρωπία. Δηλαδή δεν έχουμε ένα Θεό μπαμπούλα, αυστηρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο που είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος. Δηλαδή εξαντλεί τα πάντα στο να σώσει τον άνθρωπο. Δεν περιμένει πότε να κάνουμε κάτι να μας πάρει από τη ζωή και να μας κολλάσει. Το αντίθετο συμβαίνει. Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν που υπήρξαν άνθρωποι αμαρτωλοί που έζησαν τόσα πολλά χρόνια και με μια τακτοποίηση φύγαν από τη ζωή και σώθηκαν. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε Θεός των μετανοούν των αμαρτωλών. Όχι των αμετανοήτων, των μετανοούν των αμαρτωλών. Εξαντλεί τα πάντα και όταν βρει μια κατάλληλη ευκαιρία, μας παίρνει και μας εξασφαλίζει. Λοιπόν, η συνείδηση, όταν δεν ελέγχει στα σοβαρά πράγματα τον εαυτό μας με τον Θεό, τότε αρχίζει και καλυτερεύει. Έτσι λοιπόν και εμείς σε κάθε ακολουθία αρχίζουμε και νιώθουμε λίγο διαφορετικά. Πρέπει να βιωθεί αυτό το πράγμα, αυτό που λέγω σαν εμπειρία, διότι διαφορετικά αρχίζει κανείς και δεν νιώθει καλά όταν έρχεται στην εκκλησία και λέει γιατί να πάω, αφού όπως πήγα ένιωσα, όπως πήγα έτσι πήγα, δεν λέει υπάρχει κάποια διαφορά, δεν θα ξαναπάω. Και μέχρι ένα σημείο ίσως να έχει ένα δίκιο με τη δική του θεολογική, αλλά δεν συμβαίνει έτσι σε όλους. Διότι δεν προσέρχονται όλοι στον ναό με τον ίδιο λογισμό, με το ίδιο σκεπτικό, με τον ίδιο αγώνα, με την ίδια διάθεση και πίστη. Είναι πολύ ανώμια τα στοιχεία. Πηγαίνουν ίσως όλα τα άτομα στον ίδιο χώρο, αλλά ο λογισμός του καθενός είναι τόσο διαφορετικός. Και πρέπει να καταλήξουμε οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, σε έναν μέσον όρο που είπαν οι πατέρες. Ότι δηλαδή, τουλάχιστον όταν εισερχόμαστε μέσα στον ναό και στα μυστήρια, ειδικά στη λειτουργία, τουλάχιστον σε εκείνο το διάστημα της ιερής αυτής της στιγμής και ώρας, ο νους μας να περιστρέφεται γύρω από τα μυστήρια. Έλεγε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πήγα λέει σε ένα χωριό να εκκλησιαστώ. Ήταν αυτός ιεροκήρυκας, αλλά δεν έδωσε καμιά παρουσία και κάθισε πίσω-πίσω έτσι σαν ένας πολύ απλός. Μα ήταν και απλός άνθρωπος. Μετά είπε τον νεαρέα στην εκκλησία, αφού τελείωσε η λειτουργία, ο πάτερ μου λέει να σου πω το εξής. Εγώ λέει ένας ξένος πρεστικός είμαι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Οι ψαρτάδες σας λέει, καθώς ψέλνουνε, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε λέξη λέει δεν κατάλαβα.
Κάτι λένε. Όπως τα ξέρουν, όπως τα διαβάζουν, όπως τα λένε, δεν κατάλαβα δίπλε, τίποτα. Λέει αγρίκος είσαι. Μπορεί να είμαι αγρίκος. Δεν κατάλαβα. Ελληνικά τα λένε. Ελληνικά τα λένε. Δηλαδή πόσο πρέπει να είναι απλή και ευκρινής η ανάγνωση. Και του ιερέως βέβαια, αλλά και του ψάλτου. Δηλαδή δεν τα λέμε για να τα λέμε, να περάσει η ώρα. Δεν τα λέμε από αγκαρία, άντε να τελειώνουμε γρήγορα. Δεν είναι έτσι. Ούτε και αργά. Δεν θα πούμε Άγιος ο Θεός. Άγιος. Αρχίσουν να γελάνε όλοι. Πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Έτσι, ας τα κάνει κανείς, αν αναπαύεται έτσι, μόνο στο δωμάτιο, στο κυλί του, στο ναό, σε ένα αριθμό γουργό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, αλέησον μας. Γιατί? Γιατί μαζευόμαστε πάρα πολλά άτομα και θα πάρουμε τον μέσο όρο όλων. Όχι τον μέσο όρο του δικού μου του μυαλού. Γιατί θα αναγκαστεί όλος να φύγει, έτσι δεν είναι? Ή θα κάνει φασαρία, ή το πολύ πολύ θα φύγει και λύσει το θέμα. Θα πεθάνουμε εδώ μέσα εξαιτίας του καθενός. Πρέπει να πάρουμε τον μέσο όρο. Έχουμε λοιπόν ένα λειτουργικό χρόνο. Ούτε αργά, ούτε γλίγορα. Συν πλην ο ίδιος χρόνος πάντοτε είναι. Δεν αλλάζει. Μερικά λεπτά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Είναι ο ίδιος σταθερός χρόνος. Ώστε να αναπαύονται ή δυνατόν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Αλλά πόσο σημασία έχει το να διαβάζουμε και κυρίως να ψάλλουμε καθαρά. Το καταδύναμε βέβαια. Εάν κάποιοι δεν το κατορθώνουν, τότε τι, πρέπει να κάνουν ειδικές ασκήσεις. Ξέρω πολλούς ψαλτάδες έξω που είναι σπουδαγμένοι και πολύ μεγάλοι, αλλά ίσως δεν το αντιλαμβάνουν ότι όπως το ψάλλουν έξω στους υπολείπους ανθρώπους ακούγεται ένα ο, ή, ο, ου, α, ου, κάτι τέτοιο ακούγεται. Είναι πλειοψηφία. Κάτι τέτοιο. Αν έχεις και το μικρόφωνο και αυτό είναι ισχυρό, κάνουμε κοιλιά. Δεν πονάει τα αυτή μας. Έτσι δεν είναι? Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και όμως αυτοί καταβάλουν τόσο κόπο και τόσο κόπο. Πάρτε και τη θέση τους. Καταβάλουν κόπο. Δεν είναι. Κάνουν προπονήσεις και πάλι. Καταβάλουν κόπο. Όμως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Τι φταίει, ποιος φταίει? Πρέπει να γίνει επανευαγγελισμός στο ίδιο μάθημα. Θα αρχίσουμε να τα λέμε πιο απλά. Πιο πρακτικά. Πιο ευανάγνωστα. Πιο καθαρά. Για να φτάνουν στα αυτιά όλων μας. Όπως συνέβαιναν και στα πρώτα χρόνια. Κάποτε δεν υπήρχαν μικρόφωνα. Πώς ακούγαν όλοι οι άνθρωποι? Μα ακούγανε. Μα κάνουν όλοι απόλυτη ησυχία. Έχει σημασία αυτό. Απόλυτη ησυχία. Και δεύτερον, οι ψαλτάδες ήταν ευλαβέστατοι. Ευλαβέστατοι. Και ο τρόπος της ψαλμοδίας, δηλαδή το μυστικό της φωνής, περνούσε στα αυτιά και στην καρδιά του άλλου. Και τσιμπούσε τη χάρη. Είναι και αυτό το πράγμα. Έτσι πολιτεύθηκαν τόσα χρόνια. Πώς ακουγόταν στην Αγία Σοφία, την τεράστια αυτή εκκλησία, τα ψαλόμενα? Μόνο ότι ήταν τόσες χιλιάδες. Μπορεί να φτάναν μέχρι τις 15 και 18 χιλιάδες κόσμος. Θα πείτε ήταν και 300 ψαλτάδες από εδώ και από εκεί και από τους δύο χώρους. Ναι, αλλά όταν όμως κανείς έχει την ησυχία, μια επίγνωση την ησυχία, και οι άλλοι ας πούμε κάνουν αυτό το υπούργημά τους με πολύ φόβο Θεού και ευλάβεια, η χάρη του Θεού θα συμπληρώνει τα υπόλοιπα ελείποντα. Η προσπάθεια δηλαδή είναι κοινή. Και προσπάθεια και από τους ψαλτάδες, αλλά και από εμάς τους ίδιους. Από όλους. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι το μυστικό σώμα της Εκκλησίας πρέπει να φύγει αλλοιωμένο και βελτιωμένο μετά από κάθε σύναξη στο ναό, όταν γίνονται τα μυστήρια, ειδικά τις θείες λειτουργίες. Για να διασταθεί κανείς αυτό το πράγμα, ώστε για να πάει την επόμενη φορά ακόμη πιο πολύ χαρούμενος, ακόμη πιο πολύ με προθυμία και ευλάβεια. Εάν δεν το αισθανθεί και στις επόμενες φορές δεν το στατερχείς και δεν το αισθάνεται πια συστηματικά, τότε αρχίζει και χρειώνει και χρειώνει επικίνδυνα και λέει δεν υπάρχει λόγος να πάω. Να κάνω τι δηλαδή? Έτσι είναι. Και έχει δίκιο. Λάθος είναι βέβαια αυτό το δίκιο, αλλά όπως το βιώνει, έτσι θα πορευτεί. Αν αρχίσει και γίνει διαφορετικά,
Θα πει εδώ είμαστε. Εντάξει, προχωρούμε. Θέλει λοιπόν πολύ προσωπικό αγώνα, αλλά από όλους. Όχι μόνο από τον ένα κατηγορούμε τον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στους πρώτους αιώνες διαβάζουμε τα παλιά κείμενα. Η πίστη ήταν τόσο πολύ, τόσο δυνατή, που λέγουν τα κείμενα ώστε να ακουνούν και τα όρη. Τόσο πολύ ήταν η πίστη τους. Και η ευλάβη και η απλότητα ήταν τόσο πολύ μεγάλη που σε κάθε ακολουθία βλέπαν τον Χριστό παρόντα μεταξύ τους. Τι μεγάλα μέτρα, τι μεγάλα μέτρα. Δηλαδή δεν το φανταζόντουσαν τον Χριστό, τον βλέπανε. Μεγάλη υπόθεση. Τους εμφανιζόταν μέσα στις ακολουθίες, μέσα στα μυστήρια, ειδικά στη τηλεδιουργία. Ούτε και σήμερα δεν εκκλησιάζει. Ήμουν όμως σε χωριό μου, πήγαινε και καθόμουν έξω από την εκκλησία το βράδυ. Στην πόρτα, στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας. Και ένα βράδυ είχα πάει με ένα φίλο μου και καθόμουν, είχαμε πάει δύο τα χαράματα. Αλλά εμείς τον λιβανίζαμε τον Άγιο. Άγιος Δημήτριος είναι στο χωριό μου, πολιούχος. Κεντρική εκκλησία, δεν έχουμε άλλη μετά. Καθόμασταν έξω από την κεντρική πόρτα και έχει δύο φύλλα η πόρτα. Και τυχαίνει πήγατε μέσα. Δεν πήγαμε, κλείσαμε την πόρτα, φοβηθήκαμε, μας έβγαινε στα χυπαλμία και φύγαμε. Πήγαμε μετά την άλλη μέρα, άναψα λαμπάδα, προσκύνησα στη χάρη του, του Αγίου Δημητρίου. Αλλά άνοιξε η πόρτα περίπου 30-40 πόντους. Απότομα έτσι. Ακούσαμε ένα κύκλο από μέσα πρώτα και μετά σε 3-4 δευτερόλεπτα, γιατί ήμασταν έτσι κάτω εμείς, ακουμπούσαμε τα χέρια και δεν κουνηθήκαμε. Και κοίταξε ένα στον άλλο και φωνάξαμε, τι έγινε, αφού δεν κουνήθηκε, εσύ δεν κουνήθηκα εγώ. Πώς άκουσα. Και κοιτάμε την πόρτα, άνοιξε. Και μπαίνει το παιδί που ήταν σηκώθηκε, την έκλεισε και φύγαμε τρέχοντας. Φοβηθήκαμε, μας έβγαινε στα χυπαλμία. Γιατί καλά που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι το ξαφνικό που λέμε. Και εμείς τώρα αναρωτηθήκαμε, μας κάλεσε να πάμε κοντά του ή μας ήθελε να μας διώξει. Επειδή δεν πηγαίνω στην έκκληση, δεν εκκλησιάζομαι καθόλου. Άξιζε να πηγαίνετε μέσα, αλλά δεν πειράζει αφού έκανε. Φοβηθήκαμε. Εγώ το σκέφτηκα, λέμε να πηγαίναμε να ανάβω. Γιατί και μετά από μια εβδομάδα καιρό, δεν τώρα που το θυμηθήκα, κλέψαν την εκκλησία. Ανοίξαν την εκκλησία, πήραν αρκετά χρήματα. Γιατί στον περίβολο χώρο της εκκλησίας υπάρχει ένα παλιό αρχοντικό που λειτουργήσε τον Ελλάδα. Ένα πολύ παλιό αρχοντικό. Και βρήκαν μια καλύστα με τα κέρματα μέσα, κάπου 900 ευρώ σε κέρματα. Άρα είχαν πάρει τα κανονίσματα. Μετά από μια εβδομάδα δεν καμία στην περιοχή μου, γιατί εγώ λίγο. Πώς μπήκανε, εμείς φύγαμε που μας άνοιξε στην πόρτα ο Άγιος. Γιατί δεν την ανοίξαμε και να μπαίναμε μέσα. Για να μπαίναμε και κάτω, δεν θα είχαν αποδείξεις ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα. Ότι παραβιάσαμε την πόρτα. Και δεν μπήκαμε, φύγαμε. Αυτοί με τι δύναμη μπήκαν μέσα στην εκκλησία και την κλέψαν. Και δεν τους χτυπάει ο Άγιος από πάνω, που λέμε. Με τι έχει στη ράβη. Ο Κύριος δεν είναι εκείνη την ώρα που κάνεις μια αμαρτία αμέσως να επεμβεί δυνατός, τιμωρός. Περιμένει να οριμάσει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και στην καλή μετάνοια προσπαθεί να τοποθετήσει να σωθεί. Το ζητούμενο δεν είναι όταν κάνουμε κάτι, είναι από τον καλό Θεό που είναι τόσο φιλάνθρωπος που μας υπομένει σκανδαλωδώς όλους μας.
και τελικά μας συνεργάζεται στην πιο καλύτερη στιγμή που είμαστε. Δηλαδή το φιλότιμο του ανθρώπου γίνεται έτσι χωματάκι όταν το διαπιστώνει αυτό το πράγμα, πόσο ο Θεός τον αγαπάει. Δηλαδή η άπειρος αγάπη του Θεού φαίνεται ότι μας επομένει όλους και συνεχώς και συνεργάζεται όταν είμαστε στην πιο καλή κατάσταση, την πνευματική. Στις άλλες περιπτώσεις μας υπομένει. Είναι δείγμα πολύ μεγάλης αγάπης και στοργής. Μας περιμένει πότε θα μετανοήσουμε. Πάντως αυτή η ειρήνη των αγγέλων είναι υπόθεση προσωπική εκάστου εξ ημών και είναι ίσως και το από τα μεγαλύτερα δώρα που ζητείτε από την Εκκλησία, να προσκομίσουμε στον Ιωγέννητο Χριστό, δηλαδή την ειρήνη της καρδιάς μας. Πώς οι τρεις μάγοι ο καθένας προσκομίζουν τα δώρα, εμείς αυτό το δώρο πρέπει να προσκομίσουμε. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας στον πιο τέλειο βαθμό. Και φυσικά η υπόλοιπη πνευματική μας ζωή θα είναι έτσι μια αρμονική σχέση μαζί του. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, η πίστη μας δεν είναι κάτι το φιλολογικό, δεν είναι κάτι το ηθικολογικό, είναι κάτι το βιωματικό, είναι στην πράξη. Ένας προσωπικός αγώνας δυνατός. Με το να νικήσουμε τον παλιό μας εαυτό και να τον εμβολιάσουμε. Δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, τον εμβολιάσουμε τον εαυτό μας. Η αγριέλιος θα γίνει καλλιέλιος. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζεται να πιάσει το καλό τον πόλη, που είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ορθοποδήσουμε πνευματικά. Πατέρα, πιστεύετε έτσι όπως λειτουργεί η κοινωνία σήμερα με τους ρυθμούς που πάει, πιστεύετε ότι το να είναι κάποιος καλός, φιλότιμος, το να αγαπάει, το να σέβεται, δηλαδή κάποιες αξίες που ήταν ίσως παλιότερα, αυτό το πράγμα σε σχέση με την κοινωνία, σε σχέση με την κοινότητα, σήμερα δεν είναι καλό. Αν βάζουμε και με τους ανθρώπους θα είναι καλό, όχι με όλους, ίσως με ένα πολύ μικρό αριθμό. Όταν κάνεις... αυτό το όμως που θα είναι. Ναι. Όταν όμως αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι νόμιμο, με τους νόμους του κράτους. Επομένως δεν έχουμε πολέμιο τον νόμο, έτσι δεν είναι. Προσέχουμε λίγο και στη γλώσσα μας, στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, φυσιολογικά και λογικά είμαστε σε μια θέση να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Τώρα, επειδή ίσως ένας αριθμός ανθρώπων, πολλής, ο λιγότερος, θα σκέπτεται αλλιώς, θα διάγει αλλιώς, θα πιστεύει διαφορετικά, και αυτό το σύνολο των ανθρώπων θέλει όλο το υπόλοιπο περιβάλλον να διάγει ομοιόμορφα, όχι ανομοιόμορφα. Όταν διαπιστωθεί σε μερικούς άλλους τρόπους ζωής και σκέψεως, θα υπάρξει οπωσδήποτε αντίδραση, ίσως και σύγκρουση. Εκεί οφείλει κανείς να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, όχι από δειλία, αλλά για να πει ακριβώς ότι ο άνθρωπος κινείται ελεύθερα στα προσωπικά του πνευματικά. Δεν επιβάλλονται τα προσωπικά πνευματικά. Ούτε αυτός θα μας ρυθμίσει τα δικά μου, αλλά ούτε και εμείς τα δικά του, όταν δεν θέλει να δεχτεί συμβουλή και συνεργασία. Δεν θα επιβαίνουν όμως άλλοι στα προσωπικά μας, δεν τους υπαρχούν εμείς το δικαίωμα. Άλλο η εργασία και άλλο τα πνευματικά. Να σου πω ένα εκπαιδευτικό που ήταν μαθηματικός. Όταν έκανε μάθημα, μιλούσε κατευθείαν επιστημονικά τα πράγματα. Δεν μπορούσε καθόλου να πιστεύει πως ο άνθρωπος αυτός έχει τόση πίστη βαθιά. Στο διάλειμμα και στις υπόλοιπες ώρες, μιλούσε συνεχώς πνευματικά και νόμιζε πως είναι θεολόγος. Καμιά λέξη για τα μαθηματικά. Δηλαδή, η ώρα του σχολείου, σχολείου. Από εκεί πέρα μετά, τα δεν χρειάζονται. Έτσι δεν είναι. Όταν βιώνει την ευχαριστία, όταν βιώνει ας πούμε το περίγελο, είσαι κατανόηση ας πούμε και μπορεί να έχεις όλα αυτά τα υποκόλουθα, τότε πώς πρέπει να αντιδράσεις? Θα αντιδράσεις ή θα συνεχίσεις? Θα αντιδράσεις. Να δέχεσαι όλα αυτά τα... Θα αντιδράσεις. Δεν μπορείς να μην μιλήσεις και καθόλου, γιατί μετά το παίρνουν αυτό ότι είμαστε ένοχοι. Ότι δηλαδή ο ένοχος δεν ομιλεί, γιατί δεν τολμά να σηκώσει ένα θύμα. Ο αθώος θα μιλήσει, αλλά δεν θα μιλήσει αμέσως, να μην χάσει το μισθό του, αλλά ούτε και καθόλου. Θα μιλήσει να τον πάρει τον πρώτο ευθυνών του.
Και αν γίνει εισακουστός, καλός. Διαφορετικά, σιωπά μετά εκεί πέρα. Ή το πολύ πολύ φεύγω και σώζω. Δεν θα σκαμπερίσουμε και τους άλλους. Χρειαστεί να σπουδάξει κανείς, αλλά μόνο να μην κάνει αυτό που θα κάνει να μην είναι άδικο. Δηλαδή να μην αντιβαίνει τους νόμους. Να συμπλέουν κοινωνίες συνεργάτες και βοηθεί μας οι νόμοι. Πρώτα το Θεό και μετά και οι ανθρώπινοι. Οι καλοί νόμοι, γιατί όλοι οι νόμοι οπωσδήποτε δεν είναι και θεάρεστοι. Και δεύτερον, τα λεγόμενά μας να είναι σε ένα επίπεδο που τέλος πάντων δεν κόβουμε τελείως την επικοινωνία και να μην μπορεί να πάρει επάνω τον να ξαναμιλήσει. Δεν είναι. Πάει, συντρίφθηκε. Συμβαίνει και αυτό. Ανεξάρτητα αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Μα... Γιατί τι μπορεί μια ζυγουριά να κοπεί το δέντρο, δηλαδή με την πρώτη συμβολή, δηλαδή θα αλλάξει ο άλλος. Όχι, χιλιάδες φορές θέλει. Τόσο εύκολο. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως που όταν κάποιος, για παράδειγμα, δεν έχετε θέση να το μιλήσει και δεν έχετε να συμμιλήσει. Θα κάνουμε μερικές προσπάθειες και μετά σταματάμε. Διότι έτσι φαίνεται πως κάνουμε επέμβαση στα προσωπικά του άλλου. Όταν μία, δύο, τρεις προσπαθούμε και άλλος δεν θέλει, το σεβόμαστε και σιωπούμε. Από εκεί και μετά αρχίζει κανείς μόνο να προσεύχεται. Και αν ο Θεός τον φωτίζει, καλώς διαφορετικά, συνεχίζουμε σε άλλο τομείς. Δεν θα μείνουμε και πέρα να εξαντληθούμε κι εμείς. Η προσευχή όμως για τον άνθρωπο αυτόν εξακολουθεί να είναι. Ίσως και να αυξηθεί λιγάκι. Οι δε πόλεμοι και οι μάχες στον κόσμο τούτο καλά προχωρούν. Σε όλους τους αιώνας. Σε όλους τους αιώνας. Όχι μόνο τώρα, πάντα δείτε. Ο μεγάλος πόλεμος πώς θα γίνει και μετά. Βιάζεσαι. Γιατί να μην δώσεις αφού ζω και σε αυτή τη ζωή πόλεμος συνόλυσε. Αχ, Θεέ μου. Ας δώσουμε και τον μεγάλο. Οι ευχές των πατέρων είναι, Θεέ μου, να μην δούμε άλλο ανθρώπινο αίμα. Όχι, Θεέ μου. Αφού βλέπουμε καθημερινά. Οι ευχές όμως είναι αυτές. Φτάνει. Άλλο αίμα, όχι. Φτάνει. Και δεύτερον, να μην φτάσουμε σε σημείο, γιατί αν φτάσει θα το κάνουμε όλοι μας. Να χύσουμε προσωπικά με τα χέρια μας ανθρώπινο αίμα. Να μην εγκαστούμε να σκοτώσουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Γιατί η Εκκλησία λέγει δεν θα κάνεις καμιά ζημιά στον πλησίον σου. Αν όμως κινδυνεύει η ίδια η Εκκλησία σου και η τιμή της πατρίδας σου και της οικογένειας σου και η δική σου, θα τον απειλήσει, θα τον τραυματίσει, θα τον φωνέσεις. Δεν πρέπει να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνος. Για όλους είναι επικίνδυνος. Επικίνδυνος γιατί τον φωνεύσεις. Ισχύει, αλλά αυτός αν δεν τον φωνεύσεις θα τους φωνεύσει όλους. Τι πρέπει να γίνει. Μιλάμε για ειδική εξαίρεση του κανόνας. Δηλαδή δεν πάει κανείς να κάνει μια ζημιά σε έναν άνθρωπο ακακό. Μιλάμε για εντελώς συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν το κακό σε όλους. Δεν θα σταματήσουν. Κάποιος πρέπει να το βάλει φρένο. Δηλαδή είναι λυπηρό που αναγκάζει κανείς να κάνει και την πιο μεγάλη ζημιά. Αλλιώς δεν θα σταματήσει. Γιατί ο Θεός δεν τον παίρνει από τη ζωή και πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε. Η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κατευθείαν φόνος. Είναι πρώτα απ' όλα, ας πούμε, συμβολή, αυστηρή επιτίμηση, το πολύ πολύ τραυματισμός και αιχμαλωσίας. Δεν είναι. Αν το πετύχουμε, τον γλιτώσαμε τη ζωή, γλιτώσαμε και εμείς απάνω φόνο. Δηλαδή, έχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση στην κρίση.
πάρουμε έτσι, μόνο ότι τα κείμενα τα γράφουν κάπως έτσι, τότε θα λέγαμε πως ο Θεός είναι πολυμοχαρής και μοδιψής, ότι ο ίδιος ο Θεός που λέγει ουφωνεύσεις, τελικά τους λέγει οπλιστείτε και εγώ θα σας βοηθήσω και πάλι θα σφάξω τους εχθρούς σας. Αυτά τα διαβάζουν κάτι που το φτάνεις λοιπόν και τα λένε τι βιβλίο είναι αυτή η Πρεδιαθήκη, δηλαδή είναι μάλλον προβληματικό είναι αυτό το, με τη σύγχρονη λογική. Αλλά το επίπεδο των ανθρώπων ήταν τόσο πολύ κακό και σκληρό, σε απελήρια από τον βαθμό. Δεν είχαν την ειρήνη μέσα τους. Πώς? Δεν θα το πούμε έτσι. Δεν θα το πούμε έτσι, αλλά εμείς από τον εαυτό μας παίρνουμε πρωτοβουλία και λέμε θα αμυνθούμε. Δεν μπορώ να αφήσω τον εχθρό. Πρέπει να τον αφήσω. Γιατί θα φωνεύσει εμένα, σε όλους, θα τα λαϊλατήσει όλα. Και μετά τι, θα πάμε στον παράδεισο όταν αφήσουμε κάτι τέτοιο. Θα μηνθούμε. Άλλο να επιτίθεσαι και άλλο να αμήνεσαι. Είναι λίγο δύσκολο. Ένας που αμήνεται δεν θέλει να κάνει τίποτα, σε κανένα κακό δεν θέλει να κάνει. Δεν κάνει επίθεση. Αυτός που θέλει να κάνει μόνο επίθεση, θέλει να φωνεύει μόνο, τίποτα άλλο δεν θέλει να κάνει. Είναι τα δύο απόλυτα άκρα. Ναι, αλλά σε έναν πόλεμο τα δύο άκρα ενώνονται πάντα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει κακό στην εκκλησία και ένας ακόμη μοναχός να τρελαθεί και όχι να σκοτώσει, έναν δέκα. Ακριβώς. Δεν έφτασε στα άκρα, αντί για έναν δέκα. Έτσι, έτσι. Όπως και ένας οικογενειάρχης κάνει να του κάνουν κακό στην οικογένεια. Που δεν λογαριάζεις πλέον. Αυτό είναι κατακριτέο. Είναι. Το άκρο. Είναι κατακριτέο. Για ας παρακαλούμε τον Χριστό μας να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας ειρηνικά, απλά, ταπεινά και μυστηριακά, όσο γίνεται πιο μυστηριακά. Αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη από άλλες εποχές είναι πιο λειτουργική και μυστηριακή ζωή, περισσότερο. Εδώ βλέπετε κάνουμε ακολουθίες κάθε μέρα. Τη λειτουργία κάθε μέρα, όλο το χρόνο της ζωής μας, κάθε μέρα συνέχεια. Και λίγο άμα δεν προσέξεις, οπ, κίνδυνος, μέγας, φοβερό είναι. Δηλαδή, τι πες ότι ο κανείς πρέπει να κάνει επί της γης για να είναι πιο κοντά στα μυστήρια, τίποτα. Μέχρι εδώ, περισσότερο δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Και ο εχθρός καλαδοκεί στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να απαντήσει, που επαναλαμβάνω, με θείο φόβο. Οπότε ελέγχει την κατάσταση στον λογισμό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά δύσκολα πράγματα στον κόσμο τούτο. Και πρέπει να επιπλέψουμε σε όλα αυτά για να σωθούμε. Δηλαδή κανείς αν δεν σωθεί δεν θα φταίει ούτε ο διάβολος, ούτε ο κόσμος, ούτε ο Θεός. Μόνο εμείς θα φταίμε. Αν σωθούμε όμως θα λέμε με το σπαθί μας σχεδίσαμε τη μάχη με τη βοήθεια του Χριστού. Ναι, αλλά εάν δεν κάναμε κάτι κι εμείς δεν θα είχαμε αυτή την επιτυχία. Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο μέσα ότι όλες οι αμαρτίες συγχωρώνται και η πιο πολλά σημαίνει η προσβολή του Αγίου Πνεύματος. Τι εννοεί ακριβώς? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι να πιστεύει κανείς πως τα αμαρτήματά του θα συγχωρηθούν και χωρίς να μετανοήσει. Ο αμετανόητος δεν μπορεί να βρει έλευση του Θεού γιατί είναι αμετανόητος. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά όποιος μετανοήσει, ό,τι αμαρτία και να έχει κάνει επί της γης θα συγχωρηθεί. Για να γίνει άφεση σταματιών πρέπει να προηγηθεί μετάνοια, δεν είναι? Ταπείνωση και μετάνοια. Ουδής αμετανόητος θα σωθεί. Εάν λοιπόν μερικοί πιστεύουν πως χωρίς μετάνοια θα σωθούμε, δηλαδή τον εαυτό τους ζημιώνουν. Δεν συγχωρείται, αλλά μαλακώνει η καρδία μας εφόσον του ζητάνε από εξηγήσεις, δεν είναι?
μαλακώνει κανείς. Έρχεται σε συντριβή, έρχεται σε κατάνοιξη, να κλέψει, να κλάψει πολλές φορές και είναι έτοιμο σιγά σιγά για το μυστήριο. Δηλαδή, όταν σε μια τράπεζα χρωστάω 100 ευρώ, έτσι δεν είναι, και είμαι μακριά και λέγω ότι χρωστάω στην τράπεζα 100 ευρώ, μα το ποσό δεν με δίνει στοιχεία, δεν είναι. Όσο και να παρακαλώ, πρέπει να πάω στην τράπεζα να πατήσω το ανάλογο κουμπί, έτσι δεν είναι, να μηδενίσουμε το ποσό του χρέους. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένη ενέργεια. Όλες οι άλλες καλές είναι, έτσι δεν είναι, αλλά η πράξη σε αυτή η εκκλησική δεν έχει γίνει ακόμη. Όταν όμως πάμε επί τόπου στην τράπεζα και πούμε χρωστάω 100 ευρώ, πατήσουμε ένα κουμπάκι, σαν παραβολή το λέγω αυτό, δεν είναι. Μηδενίστηκε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Σε όσους για να το πω χρωστάω 100 ευρώ, το ποσό είναι σαν να σου λένε ότι πήγαινε, κάτω, κάτω. Αυτό που πρέπει να κάνεις, πήγαινε. Μην το λέμε μόνο. Καλό είναι και αυτό που λέγεται, αλλά οδηγεί κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Θα ήταν παράλογο να πούμε δεν χρωστάμε τίποτα. Όχι, αυτό είναι πλάνη. Να χρωστάμε και να λέμε ότι δεν χρωστάμε τίποτα, τότε δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε αυτή την προσέγγιση της ταπεινώσεως και μετανοίας. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι ένα πράγμα, δηλαδή να πιστεύει κανείς πως χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα επιτύχει αυτό που θέλει, όπως είπαμε προηγουμένως, την άψη των αμαρτιών του. Από δογματικής πλευράς το φιλιόγμα είναι μια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η εκπόρηση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Αγίου που πιστεύουν οι παπικοί. Γι' αυτό η παπική είναι αιρετική, διότι αυτές οι δοξασίες που περιβλήθηκαν σαν κύρος στο δογματικό είναι βλάσφημα πράγματα. Βλάσφημα. Δεν είναι μόνο αμαρτίας, δηλαδή είναι αμαρτία στην ιωστή δύναμη, στο υπέρτατο βαθμό. Και λέγεται μια αίρεση, μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα μετανοείς αυτός ο άνθρωπος όταν πιστεύει κάτι τέτοιο? Είναι σαν να καταράσει και επιτιμείς και βλασφημείς με τα χέρια λόγια έναν άνθρωπο και μετά του λες σε αγαπώ. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σχιζοφρένης. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο μαζί. Δηλαδή, δεν γίνεται πιστευτό ούτε η καλή πλευρά του, διότι προηγείται σαν τα υπόλοιπα. Και να έχει και το αλάθητο. Οι πατέρες με αυτούς τους ανθρώπους είναι πάντοτε φιλάνθρωποι. Πολύ στοργικοί είναι, γιατί τους συμπεριφέρονται πολύ, επαναλαμβάνω στοργικά, όπως οι βαρύτεροι ασθενείς. Έρχεται ένας ετοιμοθάνατος στο γιατρό και λέει: «Γιατρέ μου, θα ζήσω?» Τι θα του πει τώρα ο γιατρός? Το βλέπει τώρα, δεν είναι. Από στιγμή με στιγμή φεύγει. Θα του πει: «Όχι, από στιγμή με στιγμή πεθαίνεις». Μα θα πεθάνει αμέσως. Είναι η τελευταία του ελπίδα. Θα του πει: «Βεβαίως θα ζήσεις». Και θα γίνει. Δηλαδή, με δουλεύεις και εσύ, γιατρέ μου, ε? Θα πει: «Δεν μου λες την αλήθεια». Όχι. Αν ο Θεός θέλει, θα γίνει και το θαύμα. Επειδή πιστεύεις στο θαύμα, γι' αυτό λέγει αυτά τα λόγια. Το αν θα ζήσουμε ή δεν θα ζήσουμε, ο Θεός θα το κανονίσει. Μήπως πρέπει να είμαστε ασθενείς για να πεθάνουμε και οι γιοι δεν φεύγουμε? Όμως δεν πρέπει αυτός που είναι τεταγμένος στο να ενισχύει τον άνθρωπο και να τον γιατρεύει και να του δίνει ελπίδα και η ζωή, να του κόβει βιαίως την ελπίδα. Είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα του πει ότι θα πεθάνεις αμέσως, ήδη πέθανε αυτός αμέσως, συντρίφθηκε. Μέχρι το τέλος θα του δίνεις ελπίδα. Γιατί ελπίδα? Μα τελειώνει. Αν ο Θεός θέλει, δεν θα τελειώσει. Λογικά, ναι, τελειώνει. Πνευματικά, αν ο Θεός δεν θέλει, δεν θα τελειώσει. Αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία, δηλαδή. Και η Εκκλησία όμως δεν πρέπει να κάνει αυτό. Δηλαδή, τι ο Άγιος Βασίλειος ήταν πολύ άρρωστος. Ο Μέγας, ο Κεσαρίας. Και ήρθαν οι γιατροί και του λέγουν, λέει, σε τρεις μέρες τελειώνεις. Πέθανε ο Άγιος Βασίλειος. Πέρασαν μία, πέρασαν δύο, πέρασαν τρεις, πέρασαν πέντε, πέρασαν δέκα μέρες. Βρέθηκε ο γιατρός, λέει, τι έγινε με εκείνον, λέει, τον επίσκοπο τον Βασίλειο, λέει, του κάνετε τα τριήμερα, τα δεκαήμερα, τα εννιαήμερα? Ο Βασίλειος, λέει, μια χαρά υγιέστατος είναι. Αποκλείεται, λέει, αποκλείεται. Πάει να το δεις. Πήγε τον είδε λοιπόν ο γιατρός. Και έμεινε εκστατικότατος, άφωνος.
δεν τη ζεις. Και όμως λέει ζω. Μίλησαν εκεί και ο γιατρός έμεινε άφωνος. Και τελικά αποφάσισε να φύγει ο γιατρός, να πάει στη δουλειά του. Του λέει ο Βασίλειος, ξέχασες κάτι να μου πεις. Τι να σου πω, λέει του Θεού. Πότε θα πεθάνω, λέει. Θες να το πω, το γιατρός, όποτε θέλεις, λέει, θα φύγεις. Όταν θέλεις, θα φύγεις. Με σένα δεν βρω κάτι, μάθα, λέει. Όταν θέλεις, εσύ θα φύγεις. Ναι, δηλαδή του είπε ότι εφόσον δόθηκε ο όρος στο Θεό. Στην Δράμα είχαμε μια περίπτωση, γέροντα. Μια γυναίκα ήταν σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου και ήταν στο πνεύμα της. Εν τω μεταξύ είχε ευλαβεί τους Αγίους Σαραφαήλ, Ειρήνη και Νικόλα. Παρακάλεσε την σε υπολογίστια προσοχή κτλ. Θα τα λέει ο σύζυγός της, ο οποίος έχει κάνει ένα κεσάκι το Αγίου Ραφαήλ, και την άλλη μέρα θα πήγαινε να κάνει ακτινογραφίες για να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται τελικά, και όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές και ακόμη ζει. Και ο σύζυγός της έκανε ένα κλεισάκι εκεί που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και ανάβουμε κεράκι στην γιορτή του μετά το Πάσχα, και ακόμη ζει. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη ζει. Γι' αυτό λέμε όταν θέλει ο Θεός. Αυτά τα ολίγα, αδελφοί μου, να μην σας κουράσω περισσότερο. Όσοι θα θελήσετε να πάρετε αύριο Άγιο Ευχέλιο, έχουμε κρατήσει λαδάκια, θα σας δώσουμε. Στα παλιά χρόνια γινόντουσαν πάρα πολλά μεγάλα θαύματα με το Άγιο Ευχέλιο. Πάρα πολλά θαύματα. Τώρα που και οι δικοί μας πίστες έτσι λιγότερες, δηλαδή ίσα ίσα γίνονται τα μυστήρια αυτά, πολλές φορές έτσι για να κρατηθεί η παράδοση και οι τάξεις, αλλά ζητείτε ακλόνητη πίστη. Όχι για να γίνουμε καλά ή να μην γίνουμε καλά, αλλά αυτό καθ' αυτά τα μυστήρια πρέπει να συνοδεύονται από ταλάντευτη πίστη. Και να βασιλεύει ο Χριστός στις καρδιές μας αυτή την ειρήνη του να την έχουμε. Μην τη χάσουμε. Βλέπετε, μερικές φορές μπορεί να έρθει κάποιος και να μας πει λόγια βαριά και από μέσα να χαίρεσαι. Γιατί σαν κατηγορίες είναι, σαν συκοφωνία, σαν ψέματα, εντάξει, στα φάνια σου ετοιμάζεις, έτσι δεν είναι. Όταν όμως έρθει και αρχίσει και σου κατηγορεί τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον αδέρφια σου, θλίβεσαι, πώς θα το πούμε, δεν είναι, χάνεται η ειρήνη αυτή. Τα λόγια έχουν μέσα μια δύναμη τρομακτική. Έχουν κάποια κακία και μίσος που μας κάνουν σεισμό μέσα στην ψυχή μας. Έτσι δεν είναι, αυτό θέλω να πω. Πώς η ανθρώπινη ειρήνη ταλαντεύεται πολλές φορές και ζητείται πνευματική ειρήνη μέσα μας, η οποία επισκιάζει και την σωματική μας καρδιά για να παραμένουμε ανυπηρέας. Να μην καθοδηγούμαστε σε κάθε φύλλο του ανέμου, σε κάθε λόγο του καθενός και σε κάθε κίνηση του καθενός, με να μην ταλαντεύεται ο άνθρωπος, να μην αλλοιώνεται. Να παραμένει κάπως εδριωμένος, ακλόνητος. Καλή ξεκούραση, σαλούσες. Και αύριο πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.